Στη σκιά του πολέμου που μένεται στη Μέση Ανατολή, ελοχεύει ο κίνδυνος για ραγδαία αύξηση των μεταναστευτικών ροών στον Εύρο. Τόσο μέσω θαλάσσης όσο και από τη στεριά τα σώματα ασφαλείας επαγρυπνούν έτσι ώστε να μην ευνηδιαστούν από μια μαζική οργανωμένη μετανάστευση. Τη στιγμή που οι γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή είναι ραγδαίες, οι εργαζόμενοι του λιμενικού σώματος δηλώνουν έτοιμοι να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε πρόκληση προκύψει στη θαλάσσια περιοχή του Εύρου. Το λιμενικό σώμα από το 2015 έχει διαχειριστεί έρευνα και διάσωση στη θάλασσα. Μπορεί να είναι και εκατομμύρια οι άνθρωποι πλέον, τα νούμερα είναι πάρα πολύ μεγάλα. Θεωρώ ότι οι συνάδελφοί μας, τα στελέχη μας που είναι κυρίως στα πλωτά μέσα, γιατί εμείς δεν είμαστε στα πλωτά, έχουν και την εμπειρία να ανταπεξέλθουν και να κάνουν και να προστατεύσουν τα θαλάσσια σύνορά μας και να διασώσουν τους ανθρώπους. Από εκεί και πέρα οι εξελίξεις αυτές είναι πράγματα τα οποία απασχολούν σίγουρα το ΚΙΣΕΑ, τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Πρωθυπουργό, τους αρχηγούς των ενόπλων δυνάμεων, οι οποίοι έχουν και την ευθύνη να διατάξουν για να δώσουν τις κατάλληλες οδηγίες στα στελέχη. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, ήδη υπάρχει αύξηση των μεταναστευτικών ροών στη χώρα μας που αγγίζει το 60% συνολικά το πρώτο οχτάμηνο του 2024. Γεγονός που έχει θορυβήσει το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, καθώς οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή εντείνουν τον κίνδυνο περαιτέρω αύξησης των μεταναστευτικών ροών, κυρίως διαμέσου της θαλάσσιας οδού. Εμείς από εκεί και πέρα έχουμε ορκιστεί να υπηρετούμε την πατρίδα, το κάνουμε με συνείδηση. Αναγνωρίζουμε ότι το επάγγελμά μας είναι επικίνδυνο, συνειδητά μπήκαμε σε αυτό το επάγγελμα. Αναμένουμε και την πολιτεία κάποια στιγμή να μας αναγνωρίσει και το επικίνδυνο του επαγγελματός μας. Παρ' όλα αυτά, όταν έρθει η στιγμή, εμείς είμαστε πάντα εκεί. Ευελπιστούμε να είναι όλα να κυλήσουν, να επικρατήσει ψυχραιμία. Και από εκεί και πέρα να συνεχίσουμε και εμείς να κάνουμε αυτό που ξέρουμε καθημερινώς. Τα γεγονότα του 2020 στον Εύρο αλλά και τα άπειρα περιστατικά που έχουν σημειωθεί στο Αιγαίο από τότε και έπειτα έχουν οδηγήσει στη θωράκιση του λιμενικού σώματος έτσι ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει σε δύσκολες καταστάσεις και να διαχειριστεί τις μεταναστευτικές ροές είτε με περισυλλογή και διάσωση όπου αυτή χρειαστεί είτε με αποτροπή της εισόδου στη χώρα μας μέσω θαλάσσης. Η δράση που θα κληθούμε να διαχειριστούμε έχει ξαναυπάρξει στο παρελθόν, το 2020, σε 172 περίπου περιστατικά έρευνας διάσωσης, διασώσαμε 5.000 ανθρώπους από τη θάλασσα. Η Αλεξανδρούπολη πριν 4 χρόνια ήταν η τρίτη ή τέταρτη σε όλη την Ελλάδα με αυτόν τον αριθμό περιστατικών. Οπότε δεν είναι κάτι που δεν έχουμε αντιμετωπίσει. Να έχουμε υγεία, να είναι καλά τα στελέχη μας, φρόνημα έχουμε, είναι υψηλό. Και θα συνεχίσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Με το βλέμμα στραμμένο στη Μέση Ανατολή που φλέγεται, το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου προετοιμάζεται έτσι ώστε να μην ευνηδιαστεί και να μπορέσει να ανταπεξέλθει σε κάθε είδους επίγεια ή θαλάσσια πρόκληση.